Δύο πράγματα, κυρίες και κύριοι, επιχειρεί η κυβέρνηση με τη σημερινή κύρωση της Σύμβασης της Λισαβόνας για την αναγνώριση προσόντων για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφενός, κλείνει μία εκκρεμότητα των ελληνικών κυβερνήσεων απέναντι στη διαδικασία της Μπολόνια για την περιβόητη διευκόλυνση της κινητικότητας προσωπικού, μία, θυμίζω, από τις τέσσερις γνωστές ελευθερίες της συνθήκης του Μάαστριχτ, της ιδρυτικής συνθήκης δηλαδή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία όλοι πλην ΚΚΕ συμφωνείτε και ψηφίσατε άλλωστε τότε, και αποτελεί ταυτόχρονα η σημερινή σύμβαση βασικό πυλώνα του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος υπηρετήθηκε από όλες διαδοχικά τις ελληνικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από πρόσημο. Και βέβαια, δεύτερον, συμπληρώνει η σημερινή ψήφιση της Σύμβασης της Λισαβόνας το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τον ΔΟΑΤΑΠ, για την αναγνώριση, προσέξτε, όχι μόνο τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, όπως διαμορφώθηκε με το γνωστό νόμο πλαίσιο, τον νόμο Κεραμέως, αλλά και την αναγνώριση περιόδων σπουδών, ο οποίος προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, γνωστό και ως νόμο Πιερακάκη. Δηλαδή, κάποιος που είναι σε θέση να πληρώνει δίδακτρα θα μπορεί να περνάει τα δύσκολα μαθήματα σπουδάζοντας 1-2 χρόνια, ας πούμε, σε ένα κολέγιο ή σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, και μετά θα συνεχίζει τις σπουδές του σε κάποιο δημόσιο, έχοντας αναγνωρισμένα ορισμένα χρόνια και παίρνοντας στο τέλος και πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Η σύμβαση λοιπόν αυτή που θα κυρώσετε σε λίγο έρχεται και προβλέπει την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης προσόντων. Προσόντων, ναι, και όχι δικαιωμάτων, σε μια χώρα Α που έχουν αποκτηθεί από μια χώρα Β. Μεταξύ των χωρών πάντα φυσικά που έχουν υπογράψει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Θυμίζουμε εδώ ότι η διαδικασία της Μπολόνια κατάντησε το πτυχίο ένα απλό προσόν, σαν όλα τα άλλα. Και έτσι έρχεται η Λισαβόνα, η σύμβασή της τώρα, και αναγνωρίζει αυτά ακριβώς τα προσόντα. Στην πράξη δηλαδή με τη σύμβαση ανοίγει διάπλατα η πόρτα και για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων, καθώς η επαγγελματική αναγνώριση, ως γνωστόν, έχει ήδη συντελεστεί με τη φροντίδα όλων των κυβερνήσεων και με την ιδιαίτερη μάλιστα φροντίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δημιουργείται λοιπόν έτσι μια τεράστια δεξαμενή δεκάδων τίτλων σπουδών και πτυχίων με τριετή, τετραετή, πενταετή προγράμματα σπουδών, με αμέτρητες κατηγορίες, διαβαθμίσεις, όλα αναγνωρισμένα ως προσόντα, ισότιμα μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στη ζούγκλα της αγοράς και όποιος επιβιώσει μέσα σε αυτή την τεράστια δεξαμενή απασχολήσεων με προσόντα, από όπου οι εργοδότες φυσικά θα διαλέγουν εργαζόμενους είτε από την ίδια χώρα είτε από οποιαδήποτε άλλη. Έτσι αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση την έννοια της κινητικότητας των νέων. Και βέβαια, η ίδια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέλειψε το 2017 να προσθέσει σε αυτή τη σύμβαση τη διαλογή εγκεφάλων και ταλέντων και ανάμεσα στους πρόσφυγες. Και συνδυάστε το αυτό τώρα και με το πρόσφατο αντιδραστικό σύμφωνο για τη μετανάστευση. Η σύμβαση κουμπώνει φυσικά με το αντιδραστικό τοπίο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που η σημερινή κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες έχουν διαμορφώσει και δεν είναι άσχετη η ψήφισή της με την επιμονή στην περιβόητη ελάχιστη βάση εισαγωγής, στο κλάδεμα των φετινών υποψηφίων, στους σχεδιασμούς για την κατάργηση των πανελλαδικών μέσα από το λεγόμενο Εθνικό Απολυτήριο. Κάποιοι τώρα έρχονται και μιλούν εδώ υποκριτικά για την ευρωπαϊκή, λέει, κανονικότητα. Τους απαντά όμως ξεκάθαρα η ίδια η Κομισιόν, η οποία στην ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ξέρετε τι απάντηση, απάντησε, είπε ότι μπορούν να συνυπάρχουν, ναι, και η ακαδημαϊκή ελευθερία μαζί με την ελευθερία ίδρυσης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαζί με την ελευθερία άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Τόσες πολλές ελευθερίες μαζεύτηκαν λοιπόν για να περιγράψουν τη σκλαβιά του κέρδους, διότι περί αυτού πρόκειται. Και βέβαια δεν μπορεί να μείνουν, κύριε Υπουργέ, έξω από τη συζήτηση και αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα που εκκρεμούν από μια σειρά τμήματα των δημόσιων πανεπιστημίων. Δεν θα μπορούσατε να περιμένετε λίγο ακόμη, 25 χρόνια περιμένατε, όταν δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα? Δηλαδή, τι είναι, παιδιά ενός κατώτερου Θεού, αυτά που έχουν πτυχία από δημόσια πανεπιστήμια και πρώην ΤΕΗ, για να τα καταδικάζετε έτσι? Τι λέτε σε όλους αυτούς και στις οικογένειές τους, ότι κακώς πήγαν και πέτυχαν και πήραν ένα πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και ας φρόντιζαν να πάνε σε ένα ιδιωτικό να πληρώσουν για να πάρουν ένα πτυχίο? Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά τη διεθνή πραγματικότητα στην οποία λειτουργεί το σημερινό πανεπιστήμιο. Δεν αφαιρούμαστε από αυτήν. Τη μεγαλύτερη δηλαδή ανάγκη που υπάρχει, αλλά και τη δυνατότητα ταυτόχρονα για ανταλλαγές, για την κινητικότητα δηλαδή, την πραγματική, όπως επιβάλλεται και από την ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αλλά, ξέρετε, στην οικονομία της αγοράς στην οποία βρισκόμαστε, ό,τι και να λέτε, δεν μπορεί ποτέ να ρυθμιστεί προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και αυτό, αυτήν την περιβόητη απελευθέρωση, την είδαμε και στα τρένα και στην ενέργεια και σε ό,τι τέλος πάντων άλλο έχει απελευθερωθεί, καθώς δεν υπάρχουν πραγματικές δικλείδες ασφαλείας. Ωστόσο, αντί να αυτοματοποιείται τη διαδικασία αναγνώρισης, θα έπρεπε, λέμε εμείς, θα έπρεπε να προσλάβετε το απαραίτητο και κατάλληλου επίπεδου φυσικά επιστημονικό δυναμικό στον ΔΟΑΤΑΠ για να αναβαθμιστεί επί της ουσίας η λειτουργία του και όχι να προφασίζεστε την δήθεν κάθαρσή του, όπως λέτε. Από τι άραγε? Από μηχανισμούς? Από το δικό σας κράτος δηλαδή? Από τις δικές σας κυβερνήσεις? Γιατί εσείς, αυτές οι κυβερνήσεις, τα εξέθρεψαν όλα αυτά για δεκαετίες. Αντί να ανοίγετε λοιπόν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στους επιχειρηματίες, θα έπρεπε να στηρίξετε τις δωρεάν λειτουργίες του Δημόσιου Πανεπιστημίου, να φροντίσετε για την επαρκή στελέχωση όλων των λειτουργιών του, να χρηματοδοτήσετε νέα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, να διευρύνετε την πρόσβαση, εφόσον εκτιμάτε ότι υπάρχει ζήτηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Εσείς όμως τι κάνετε? Εσείς τα μπλοκάρετε όλα αυτά με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Να αναβαθμίσετε τη φοιτητική μέρημνα με σύγχρονες υπηρεσίες που να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στο φοιτητικό πληθυσμό, να στηρίξετε παιδιά με οικονομικά ή άλλα προβλήματα χωρίς κόφτες και περιορισμούς. Το πραγματικά λοιπόν προοδευτικό, το πραγματικά σύγχρονο σήμερα είναι εκείνο το δωρεάν δημόσιο πανεπιστήμιο, όπου ξέρετε η ποιότητα, κύριε Υπουργέ, δεν θα μετριέται σε ευρώ αναπιστωτική μονάδα όπως κάνετε εσείς, αλλά με το αποτύπωμά της στους όρους της ζωής και της εργασίας. Η κινητικότητα θα έχει στο επίκεντρό της τον νέο άνθρωπο που σπουδάζει και την κοινωνία στην οποία θα εργαστεί και όχι τις εφήμερες ανάγκες των εργοδοτών. Και η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση θα βαθαίνει τους δεσμούς της φιλίας ανάμεσα στους λαούς, θα στεριώνει την ειρήνη και δεν θα είναι ένας απλός τουρισμός εκπαιδευτικός, ούτε στίχηση πίσω από γεωπολιτικά συμφέροντα ληστών. Γι' αυτό και εμείς, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή. Γι' αυτό και εμείς ενώνουμε αυτή τη στιγμή και από το βήμα της Βουλής, ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τη φωνή των φοιτητών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξω, των φοιτητών του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, των φοιτητών που βρίσκονται έξω από τη Βουλή και διαδηλώνουν για πτυχία με δουλειά, για πτυχία με αξία, συγγνώμη, και δουλειά με δικαιώματα. Το καταψηφίζουμε φυσικά, την καταψηφίζουμε αυτή τη σύμβαση και σας καλούμε να την αποσύρετε. Ευχαριστώ.